Αντιμέτωποι με τις ελλείψεις του συστήματος δημόσιας υγείας που έχουν λάβει δραματικές διαστάσεις στο πεδίο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με τις τοπικές μονάδες υγείας και τους οικογενειακούς γιατρούς να αποτελούν κυρίως σχέδια επί χάρτου, βρίσκονται οι Έλληνες ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ. Και αυτό ενώ βλέπουν με έντονη ανησυχία και το κύμα των εποχικών ιώσεων να υψώνεται απειλητικά εναντίον τους. Συνεχίζει η σύσταση του Υπουργείου για εγγραφή σε οικογενειακό γιατρό. Οι πολίτες απευθύνονται και στις διπλές ειδικότητες, να το πούμε καλύτερα, δηλαδή μπορούν να πάνε και σε καρδιολόγο και σε πνευμονιολόγο χωρίς να χρειάζεται παρακοπή προς το παρόν. Ναι. Δεν υπάρχει κάποιο κόλλημα ή κάποια απώλεια δικαιώματος. Απλά θα πρέπει να δρομολογήσουν σιγά σιγά την εγγραφή σε οικογενειακό γιατρό, όπου αυτό καταστεί εφικτό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα, φαίνεται ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα κλείσει ο κατάλογος των υπαρχόντων οικογενειακών γιατρών στην πόλη μας. Δηλαδή όλοι έχουν προβεί στις εγγραφές που χρειάζεται. Ο νόμος λέει ότι το πλαφόν του γιατρού είναι 2.250 άτομα για τους ενήλικες και 1.500 παιδιά, ναι, για τους παιδιάτρους. Δεν ξέρω από εκεί και πέρα τι θα ουσιαστικά σχεδιαστεί από άποψη Υπουργείου. Οι προκηρύξεις του ΕΟΠΗ, και θα υπάρξει και άλλη προκήρυξη κατά τόμη, ουσιαστικά θα δρομολογηθούν σύντομα, αλλά σαφώς η κάλυψη του πληθυσμού δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή. Παρά το αφήγημα για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης και την κάλυψη των Ελλήνων με το θεσμό του οικογενειακού γιατρού, οι ασφαλισμένοι είναι εγκλωβισμένοι σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα υγείας. Είτε πηγαίνουν σε ιδιώτη γιατρό και πληρώνουν την επίσκεψη, είτε περιμένουν επί ώρες στις τοπικές μονάδες υγείας, στα κέντρα υγείας και στα επίγοντα των δημόσιων νοσοκομείων. Σημειωτέων πως ένας από τους απότερους στόχους του θεσμού του οικογενειακού γιατρού ήταν η αποσυμφόρηση των επιγόντων στο ΕΣΥ, κάτι που προς το παρόν φαίνεται πολύ μακρινό.